Λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος στο να ξέρει το τελευταίο παιχνίδι Spider-Man από τον Τζίσακ, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στο άρρωστο αγόρι που αργοπεθαίνει. Εγώ τρεις μέρες δούλευα, προσπαθούσα να βγάλω χρήματα να φάω και σε τρεις μέρες το έκανε Platinum. Μαλάκα, πώς το έκανες αυτό, ο Φίλιππος. Κοίτα, καταρχάς, λοιπόν, το πάνω να αρχή. Όταν το έδειξαν πότε, 2 χρόνια πριν, το Spider-Man πρώτη φορά σε E3. Της Insomniac, ναι, περίπου τότε, ναι. Λοιπόν, ήρθε από το πουθενά, δηλαδή δεν είχε ακουστεί τίποτα. Το μόνο που είχε ακουστεί νωρίτερα είναι ότι η Marvel άρχισε να παίρνει στα σοβαρά τα video game βασικά στους ήρωές της. Οπότε ψάχνει καλές εταιρείες να τα φτιάξει. Είναι της Marvel όμως ή είναι της Sony? Ναι, Marvel Spider-Man λέει. Η Marvel έδωσε το δικαίωμα. Α, οκ. Okay. Λοιπόν. Όχι, γιατί ξέρεις γιατί σε ρωτάω για αυτό που έχει ακουστεί με το Venom και με το Spider-Man, που είναι αλλού τα δικαιώματα. Θα σου πω. Μην το ψάχνουμε εκεί, γιατί εκεί. Ναι, Φιλιππέ. Εκεί πάει αλλού. Λοιπόν. Στον κινηματογράφο τα είχαν κάνει λίγο πουτάνα. Η Marvel είχε χρεοκοπήσει το 90 και τα είχε μοιράσει παντού, βάσει του σωθεί. Λοιπόν, στα παιχνίδια, και ιδιαίτερα τη στιγμή που δεν είναι βασισμένα σε κάποια κινηματογραφική ταινία όπως το Spider-Man, είναι λίγο διαφορετική ιστορία. Ούτε σε κόμικ, φαντάζομαι, μόνο ο χαρακτήρας είναι. Είναι δανεισμένος. Ναι, ούτως ή άλλως έχει μαζέψει η Marvel πίσω τα δικαιώματα. Έχει πάρει τώρα και από τη Fox όσους είχε, οπότε τα έχει όλα και για την κινηματογραφία. Λοιπόν, τώρα το είδαμε όλοι. Μείναμε μαλάκες, προφανώς, γιατί. Wow. Insomniac, πολύ καλή επιλογή. Βασικά, θέλανε να φτιάξουν το παιχνίδι Spider-Man και αυτοί πήγανε στη Sony. Η Marvel έκλεισε κάποια συμφωνία με τη Sony προφανώς. Τα έχω καταλάβει σωστά. Πήγαν η Insomniac, είπαν θέλανε να κάνουν παιχνίδι Spider-Man και έκατσε το project. Είχε κάνει κάποιο άλλο παιχνίδι αυτή. Insomniac, Ratchet & Clank. Okay. Πώς νιώθεις καθυστερημένος σε ένα δευτερόλεπτο ήταν η φάτσα του Φίλιππου. Anyway, λοιπόν, το παιχνίδι τώρα, πάμε στο διατάφτα. Πρώτα απ' όλα, είναι το κλισέ που και πάρα πολύ, υπόθηκε πάρα πολύ. Αλλά παιδιά, ισχύει ότι σε κάνει να νιώθεις σαν το Spider-Man. Έχουν βγει πολλά παιχνίδια Spider-Man, από το Atari 2600 μέχρι και τώρα αυτό της Insomniac. Λοιπόν, για μένα τα δύο, από τα τρία καλύτερα θα σου πω εγώ, ήταν το Spider-Man 2 στο PlayStation 2, που ήταν από την ταινία τότε, του Raimi, το Ultimate Spider-Man, ναι, από την Treyarch, επί εποχής Activision, τώρα αυτό το καινούργιο. Μην πειράζει το Φίλιππο πολύ. Βλέπεις τι τραβάω, έτσι. Ράτα από εκεί, μωρέ, και σε άντε. Και τώρα που κάναμε διακοπή για σχολεία, ο Σινίτσι λέει, δεν δοκιμάζω να δείξω αυτό το live stream στους δικούς μου. Σίγουρα, γιατί αν είναι οι Ιάπωνες και αυτοί δεν μας καταλάβουν. Δεν έχουν εξασκήσει τις γνώσεις σου να μάθουν ελληνικά. Περίμενε. Πώς μας βλέπει. Με VPN. Προσπάθησα να με λίγο Ιάπωνα. Όχι, ναι, κι άλλο στερεοτυπικό, ναι, εντάξει. Μαλάκα, γιατί σε κίνημα ρατσιστικό ανέκδοτο. Γιατί είναι μαλάκα τόσο χάνια τον Ιάπωνα. Τι να πω, noodles και ramen. Ξέρω εγώ. Κονίτσουα. Κονίτσουα. Όνιτσα. Λέω, Sony. Αχ, το βλέπω, θα μας έρθει δίωξη στο τέλος για. Δίωξη για ρατσιστικό. Δεν ξέρω για τέτοιο. Anyway, λοιπόν, τι είδε, το highlight ως τώρα το Spider-Man ήταν το Spider-Man 2, γιατί ήταν το πρώτο open world Spider-Man που μπορούσε να πας κάτω στους δρόμους της Νέα Υόρκης, πάνω στους ενοψίστες. Είχε ένα εκπληκτικό σύστημα για να κινήσει με τους ιστούς μέσα στην, το οποίο ήταν βασισμένο σε physics, και το λέω αυτό γιατί παίζει ρόλο στη συνέχεια για το κινήμα. Και για την εποχή του ήταν πολύ μπροστά. Τώρα, τι γίνεται. Συγγνώμη, ήταν η ίδια εποχή. Περίπου, ναι. Γιάννη, κόλλησε και σε σένα. Ναι. Τι έγινε, το stream. Όχι. Κολλάει ο Φίλιππος, κολλάει ο Φίλιππος. Λέω, ήταν η ίδια εποχή που είχε βγει το God of War PlayStation 2, το πρώτο. Νομίζω πρέπει να είναι πάνω κάτω η ίδια εποχή, άντε λίγο μετά το παιδί. Anyway, λοιπόν, θα ξεκινήσω με το πρώτο πράγμα που κάνει στο παιχνίδι ουσιαστικά. Λοιπόν, web swing, το να κινήσουμε τους ιστούς μες στην πόλη. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά, δηλαδή δίνει ένα πολύ διασκεδαστικό feeling το παιχνίδι σε αυτό το τομέα. Απ' την άλλη, ενώ μπορεί να ξεγελαστεί εύκολα κάποιος, δεν έχει physics, είναι ένα σύστημα, περίπλοκο σύστημα προφανώς, φτιαγμένο από ξεχωριστά animations.
Και αυτό φαίνεται σε κάποια σημεία. Γιατί, OK, με το web sync γουστάρεις, κάνεις runs, αλλά όταν σκαρφαλώνεις σε τείχους, πολλές φορές βρίσκεις σημεία που πάει σε μια γωνία, π.χ. και δεν μπορεί να περάσει τη γωνία ο Spider-Man. Ναι. Κάνεις ένα έτσι και δεν το κάνεις. Οπότε ένα αυτό. Έχουν κάνει πολύ διασκεδαστικό όμως, όπως είπα. Δηλαδή, σε κάποια φάση το παιχνίδι ξεκλειδώνει fast travel. Είναι από τα παιχνίδια που δεν θα το χρησιμοποιήσει εύκολα. Ναι, και παλού το είχα πει αυτό. Ναι. Γιατί είναι τόσο διασκεδαστικό και επειδή εγώ σε όλα τα σπάνια με παιχνίδια σχεδόν, είναι αυτό που γουστάρω να κάνω. Να κάθομαι, μπορεί να κάνω με τις ώρες και απλά να κάνω web. Ναι. Το transition είναι μέσα στο χάρτη. Ναι, σου αφήνει μια πολύ ωραία αίσθηση. Τώρα, το story του, προφανώς δεν θα δώσω spoilers, αλλά ήταν πολύ πιο καλογραμμένο από ό,τι περίμενα. Ειδικά στο τελευταίο τρίτο, στην τρίτη πράξη του παιχνιδιού, θα παίξουν και feels. Αυτό θα σας πω μόνο. Παίζουν feels. Mm-hmm. Ό,τι μου λέει. Δηλαδή είναι μια από... Ειδικά η τελική μάχη του παιχνιδιού, είναι μάχες που θα σου μείνουν στο μυαλό. Εντάξει, προφανώς φαντάζομαι το παιχνίδι δεν το αγοράζεις για το οσκαρικό του σενάριο. Απλά συμπληρώνει πάρα πολύ καλή. Ναι, αυτό θα σου πω. Δηλαδή. Είναι fun to play, ρε. Ναι, περιμένεις, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο ξέρεις είναι σπάνιο, οπότε είναι χαχαχαχούχου. Και όταν σου ψιλοξεκινάει έτσι, και κάπου στο βάθος σιγά-σιγά αλλάζει κάτι αρκετά πιο dark και σοβαρό. Είναι περίεργο για ταινία. Για game Spider-Man, αλλά όπως ακούσαμε κάποια σχόλια, είναι η καλύτερη ταινία Spider-Man που έχει βγει. Παιδιά, ναι. Και αυτό μιας και λέμε για ταινίες, παιδιά, το voice acting στο Spider-Man είναι εκπληκτικό. Από τα καλύτερα voice acting που ακούσε ever. Επίσης, από ό,τι ξέρω και έχω ακούσει, μπορείς να παίξεις και με άλλους χαρακτήρες. Ναι, και εκεί ήταν ένα σημείο που έπεσε λίγο... Το ενδιαφέρον. Ουσιαστικά πιο πολύ, από ό,τι κατάλαβα, investigation είναι αυτό το κομμάτι. Ουσιαστικά είναι κάτι ψιλο-stealth κομμάτια, τα οποία βγαίνουν πολύ εύκολα και τελειώνουν πολύ γρήγορα. Αλλά κάποιες φάσεις όντως δεν ψιλοκολούσαν. Δηλαδή, ίσως θα έπρεπε να ήταν σε άλλο σημείο στην ιστορία, γιατί σπάγανε λίγο τη ροή του παιχνιδιού. Παιδιά, εμένα σκεφτείτε με δύο λεπτάκια, έρχομαι. Ποιο game το έκανε αυτό, μην κλείσει την κάμερα. Εντάξει. Μην κλείσει την κάμερα, αλλά εντάξει, καλά είναι έτσι. Οκ. Ποιο game το είχε κάνει αυτό, Shadow of the Colossus. Άλλο, πρόσφατο. Που είχε 2-3 πρωταγωνιστές. Shadow of the Colossus. Το τέτοιο μωρέ. Σαν το Βρόμ, αν το θυμάσαι. Που το μισό ήταν που έπαιζε μέσα στην αρένα ξύλο και το άλλο μισό ήταν με τον τύπο που έκανε στέλνει. Μιλάω για το τέτοιο με τις επιλογές που βγήκε τώρα. Το Detroit, το Detroit. Ναι. Ότι το βλέπουμε γενικά από διάφορες εταιρείες αυτό. Είναι ωραίο γιατί μπορεί π.χ. να μην μπορεί να ταυτιστείς με ένα χαρακτήρα. Αλλά από την άλλη, άμα θες να παίξεις ο Spider-Man και ξαφνικά σου βγάζει τη Mary Jane που. Απλά θα κάνεις ένα investigate, μπορεί και να ψιλοβαριέσαι, να χάρεις λίγο το ενδιαφέρον. Ναι, εγώ δεν με σπάθηκα το σώμα, σπάθηκα με το πώς ήταν γραμμένη η Mary Jane, γιατί είχε το κλασικό είμαι δημοσιογράφος, ξαφνικά έκαπλω είναι δημοσιογράφος. Από ηθοποιός έγινε δημοσιογράφος. Στα κόμικ υπήρξε το οποίο ήταν και μοντέλο, εδώ προφανώς πήγαινε να κάνουμε κάτι πιο down to earth, δηλαδή η ιστορία του έχει πολλά κοινά σημεία με την ιστορία από τα κόμικ, αλλά δεν είναι η. Είναι ο Spider-Man. Είναι ο Spider-Man τον Avengers. Όχι, δεν είναι. Ωραία, κάτσε, αυτό που ρωτάει ο Φίλιππος. Είναι ο Spider-Man του Garfield, ο οποίος έφτιαξε τα γκατζετάκια και έγινε άνθρωπος αράχνη, ή ο Spider-Man με δάγκωσε η αράχνη και έγινε Spider-Man. Όχι, δεν είναι το Spider-Man του Raimi, αλλά είναι ούτε το κόμικ. Είναι ένα ξεχωριστό σύμπαν με το Spider-Man. Okay. Δηλαδή, γι' αυτό κιόλας. Το πάνω αλλιώς, δηλαδή με την αρχή του παιχνιδιού ξεκινάει... δεν ξεκινάς, όχι δεν ξεκινάς όταν είσαι Spider-Man έχουν περάσει ήδη 8 χρόνια από την ώρα που το δάγκωσε η αράχνη. Οπότε ο Spider-Man που έχουν στο παιχνίδι είναι ένας πιο έμπειρος Spider-Man, έχει πολεμήσει αρκετούς κακούς, έχει φτιάξει τα γκατζετάκια του εκεί πέρα. Ναι, έχει εξοικειωθεί με τις καινούργιες του δυνάμεις, έχει μάθει να τις ελέγχει, εντάξει ναι. Ακριβώς, οπότε δεν είναι ο 15χρονος σπίτι της ηλικίας που τώρα ξεκινάει. Ναι, ναι. Δηλαδή και ήδη ας πούμε έχει ιστορία με διάφορους. Δεν έχει ιστορία και με όλους άσους που εμφανίζονται σχεδόν. Γιώργο, η ερώτηση του εκατομμυρίου είναι αν τελικά άξιζε το hype. Άξιζε το hype. Και πιστεύω ότι... Τι να σου πω. Δηλαδή, πολλοί κόσμος που ξαείδα να... Θέλουμε το sequel χθες.
πιστεύεις ότι. Τώρα είναι ψηλό άσχετη η ερώτηση, αλλά μπορεί να πάει για Game of the Year. Σίγουρα νομίζω. Θα σου πω για. Υποθέτω για τους fans του Spider-Man, σίγουρα θα είναι. Θα ξεπεράσει τίποτα άλλο. Μπορεί να βγει Game of the Year exclusive. Βγαίνει. Δεν θυμάμαι. Το PUBG μπορεί να βγει, δεν είχε γίνει. Ποιο? Νομίζω ότι γίνεται. Το PUBG. Δεν είχε γίνει nominated. Όταν ήταν μόνο για PC, νομίζω δεν είχε βγει ακόμα. Ναι, οκ. Okay. Νομίζω, δεν είναι. Ναι, όχι, ήταν, νομίζω ήταν, ότι ήταν. Γίνεται έτσι αλλιώς. Okay. Game of the Year δεν ξέρω. Σίγουρα θα σου πω κάτι. Παίρνεις, ας πούμε, τα δύο βαρβάτα exclusive Sony, τον God of War και τον Spider-Man. Θα σου πω ότι δεν μπορείς, γιατί άκουσα πολλές συγκρίσεις. Δεν μπορείς. Αν με ρωτήσεις όμως με ποιο διασκέδασα περισσότερο, ήταν το Spider-Man. Γιατί είναι και η φύση του παιχνιδιού έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι η φύση του παιχνιδιού έτσι, είναι λογικό. Κάτι άλλο. Εντάξει, επίσης να πούμε ότι κυκλοφορεί με ελληνικούς υπότιτλους, όχι με νου, νομίζω. Ναι, fun fact, λοιπόν, επειδή και εγώ την πάτησα και έψαχνα, για να μπει ελληνική υπότιτλη πρέπει να έχεις ολόκληρη τη γλώσσα συστήματος στα ελληνικά. Δηλαδή το κάνεις... Α, ρυθμίζεται κατευθείαν από το PS. Ναι. Okay. Καλό επειδή αυτό. Μπορεί κάποιος να το έχει στο μυαλό του. Μοιάζει με τα Arkham, με τον Batman. Λοιπόν, σημαντική ερώτηση. Θα σου πω το εξής. Πολλοί το συντήνω με το Arkham. Η αλήθεια είναι ότι προφανώς έχει πάρει έγνωση από το Arkham. Είναι ωραίο σύστημα. Ναι, αλλά το σύστημα μάχης ακριβώς επειδή δεν είναι ο Batman, είναι ο Spider-Man και έχει πολύ πολύ περισσότερες επιλογές και στον τρόπο που θα κάνει μάχη και στον τρόπο που θα κάνει. Χοροπηδάει. Χοροπηδάει πάρα πολύ συχνά το περιβάλλον γύρω του. Πιο ακρομπάτι. Ναι, οπότε ναι, καταλήγει και είναι διαφορετικό πράγμα και νομίζω ότι. Πιο ποζέρικο. Άρα ο σκελετός είναι ίδιος ουσιαστικά. Λίγο, να σου πω κάτι. Αυτό γιατί λένε το Arkham, μπορεί να πει το ίδιο για το Arkham και το Assassin's Creed. Γιατί από εκεί πέρα είχαμε πρώτη φορά το κάνω counter κουμπί μπαμ. Κατάλαβε τι εννοώ. Ναι, αλλά ωστόσο ταιριάζει και μοιάζει γιατί γενικά οι superhero κινήσεις ψιλομοιάζουν και το στυλ που θα βαρέσει στους αντιπάλους. Και στην τελική θέλουμε σε superhero παιχνίδι. Ο Super Hero να μην τη τρώει και τόσο πολύ γιατί είναι Super Hero. Ακριβώς. Και το Spider-Man, μην ξεγελάσει δηλαδή. Normal. Θέλει skill το combat. Δηλαδή, άμα δεν προσέξεις, θα σε σαπίσουν. Βέβαια, αν παίξεις με τα gadgets, καταλήγει ο οποίος Spider-Man. Εύκολα. Πολύ εύκολα. Και αυτό ήθελα να πω τώρα. Δηλαδή, έχει το σύστημα με τα gadgets. Έχει το φανταστικό σύστημα που βρίσκεις, ξεκλειδώνεις καινούργιες στολές. Η οποία κάθε καινούργια στολή έρχεται με μια δική της δύναμη. Mm-hmm. Να πω κάτι. Σαν super power της στολής. Κάπως έτσι. Και το ωραίο ποιο είναι το fun ποιο είναι ότι... Δεν έχω βγει να πάει... Ξαναπες το λίγο γιατί πέρασα να πάξω και δεν ακούστηκε μάλλον τίποτα. Σε ρώτησα για τη στολή, αν κάθε στολή έχει super δύναμη. Κόλαμε πολύ, λέει. Λοιπόν, κάθε στολή έχει τη δική της δύναμη, όπως είπαμε. Okay. Λοιπόν, αν εσύ ξεκλειδώσει μια καινούργια στολή, η οποία μπορεί να μην σου αρέσει, αλλά θέλει τη δύναμή τη, μπορεί να πάρει τη δύναμη ξεχωριστά και να τη βάλει στη στολή που ήδη έχει. Οπότε έχει μπόλικες στολές. Έχει και την παλιά, την κλασική του Spider-Man. Έχει την, έχει την. Με το βρακάκι. Εκείνη είναι η τελευταία που ξεκλειδώνει ουσιαστικά. Και το άλλο που μου άρεσε πάρα πάρα πολύ, το photo mode του παιχνιδιού, παιδιά, είναι απίστευτο. Α, που βγάζει selfie και τέτοια. Ναι, είναι η μοναδική σαν σχολή. Να πω κάτι άσχετο. Και στο Shadow of the Tomb Raider, παιδιά, μπορείς να αλλάξεις ενδυμασία στη Λάρα και έχει όλες τις original... Α, ναι. Τους χαρακτήρες, ναι, που ήταν στο Brother 1, 2, 3. Α, αυτό όπως είναι pixelated με τα τρίγωνα βεζιά. Okay. Και επίσης μπορώ να πω ότι έτσι όπως έχουν κάνει τη Νέα Υόρκη. Έχουν κάνει και... Ναι. Αλλά παιδιά την έχουν κάνει απίστευτα. Δηλαδή είναι μια από τις καλύτερες πόλεις που έχω δει σε video game. Είναι ακριβή. Το Manhattan, έτσι. Είναι σχετικά ακριβής. Από όσο το έψαξα, έχει κάποια. Δηλαδή κάποια κτίρια. Δεν τα landmarks. Ναι, κάποια κτίρια δεν υπάρχουν γιατί. Αλλά υπάρχει. Ναι, το έχει. Κάποια σημεία δεν υπάρχουν γιατί δεν έχουν πάρει τα δικαιώματα προφανώς. Γιατί πρόσφατα θα πρέπει να πάρει δικαιώματα για να απεικονίσει κτίρια παιδιά σε παιχνίδι. Δεν μπορεί να το κάνει μόνο. Λοιπόν. Και μου έκανε εντύπωση γιατί προσέξανε παιδιά απίστευτα πολλές λεπτομέρειες. Δηλαδή οι πόλεις, άμα τις περισσότερα παιχνίδια είναι πεντακάθαρες. Πέρα δεν βλέπεις φθορές στα κτίρια. Και βλέπεις και το motion blur όταν. Ναι. Πολύ ωραίο. Εντάξει, Νέα Υόρκη, το να την απεικόνιζες καθαρή θα ήταν έγκλημα.
Ναι, ακριβώς. Μιλάμε ίσως για μία από τις πιο βρώμικες, δεν ξέρω αν είναι η πιο βρώμικη πόλη στον κόσμο. Όχι. Έλα, τι, όχι. Απλώς έχουμε και Πεκίνο, έλα, μιλάω για littering, ξεκάθαρα. Για σκουπίδι στον δρόμο. Αυτό σου λέω. Η Κίνα, ξέρεις, εγώ ξέρω ότι μπαίνει στο μετρό της Νέας Υόρκης και μετά έρχεσαι στο δικό μας και γλύφει το πάτωμα. Τόσο καθαρό είναι το δικό μας. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, εδώ πόσοι άνθρωποι... Ναι, οκ, δεν διαφωνώ, ναι. Αλλά όπως και να έχει... Όχι, λέω και λέμε, πρώτη φάση μπορείς στους γκόμενες στους Super Heroes να είναι δημοσιογράφοι, ακόμα και στην Jessica Jones. Ίσχυκη. Εντάξει. Τσουκ, τσουκ, τσουκ. Αλλά πραγματικά, παιδιά, και αυτό όσοι παίξετε και κάθετε και παρεξήσετε με λεπτομέρειες, λες, δεν περίμενα να έχει τέτοια λεπτομέρεια, δηλαδή υπάρχουν σημεία που θα πεις υπάρχει animation για αυτό το πράγμα, το προβλέψανε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το έπαιζα και σε μια φάση είναι το κτίριο εδώ, ωραία. Και περνάει ο Spider-Man ακριβώς ξυστά και λέει στην τελευταία στιγμή μαζεύει λίγο τα κτίριο και έχω μείνει μαλάκι εδώ, what. Τρομερή λεπτομέρεια, έτσι. Ναι. Και επίσης το photo mode του παιχνιδιού, όπως είπε, είναι τελείο ο Γιώργος. Ανακάλυψε και αποκάλυψε και ένα easter egg του παιχνιδιού με τους... Το πιο νικητερό easter egg στην ιστορία των video games. Ναι, με τους τυπάδες πάνω στη βάρκα, οι οποίοι, οι οποίοι είναι οι μούρες τους βγαλμένες, βασικά είναι οι μούρες τους, τα assets βγαλμένα από το παιχνίδι του 2002, όπου υπήρχαν οι ίδιοι τύποι πάνω στη βάρκα που περνάνε κατά από τη γέφυρα. Είναι κάπως έτσι ένα τετράγωνο διαγώνιο, δεν υπάρχει σχήμα το κεφάλι τους. Στο οποίο μάλιστα έγινε και ένα μικρό debate στο ίντερνετ γενικότερα, ότι να τα καλύτερα γραφικά σας και τέτοια και πάρτε, κοίτα εδώ, ότι δεν δώσανε βάρος στη λεπτομέρεια. Θα σας πω το πραγματικά καλύτερο easter egg. Αν πας σε κάποια πιτσαρία που έχει και καθίσεις απ' έξω, ακούγεται από μέσα το τραγούδι που έπαιζε σε το Spider-Man το 2002 όταν έκανε τις πίτσες, τις παραδόσεις. Έλα ρε μαλάκα. Και... Γενικά εντάξει, δώσανε βάρος σε αυτό.